77 χρόνια πέρασαν από την ιστορική μέρα, σύμβολο της εθνικής αντίστασης, κατά την οποία ανατινάχθηκε το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Η μέρα τιμής και μνήμης των ηρώων που συμμετείχαν στο μεγάλο σαμποτάζ κατά της γερμανικής κατοχής τη νύχτα της 13ης Ιουνίου του 1942, η σημερινή. Το πρωί σε χώρο του αεροδρομίου πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο, καθώς και κατάθεση στεφάνων στα μνημεία. Το σαμποτάζ στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου υπήρξε σημαντικό ανάγχωμα στην επέλαση των γερμανικών επιχειρήσεων και συνέβαλε στην αλλαγή της πορείας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια από τις πιο σημαντικές αντιστασιακές πράξεις της Κρήτης. Νομίζω ότι αξίζει κάθε τιμή και γι' αυτό είμαστε εδώ όλοι. Και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά τους οφείλουμε τα πάντα. Μεγάλοι ήρωες με αυταπάρνηση επιδόθηκαν σε αυτή την ηρωική πράξη για να υπερασπιστούν την ελευθερία και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ένα επίκαιρο μήνυμα, γιατί και εμείς σήμερα καλούμαστε μέσα από ένα εθνικό προσκλητήριο και μια νέα εθνική αποστολή να υπερασπιστούμε τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας, ενάντια στον νεοναζισμό, ενάντια στον νεοφασισμό, τα οποία έχουν απλωθεί σε όλη την Ευρώπη και απειλούν τη δημοκρατία και τις αξίες και τα ιδεώδη με τα οποία πρέπει να διαπαιδαγωγήσουμε τη νέα γενιά. Στην τιμητική εκδήλωση κατέθεσαν στεφάνι οι βουλευτές Ηρακλείου, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο ανώτερος διοικητής Φρουράς Ηρακλείου, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων.